Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Λίνο, δεν γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Ναι, ναι. Είναι λίγο πιο, λίγο καλύτερα τώρα που δεν έχει παιχνίδια, δεν είναι λίγο έτσι πιο ξεκούραστα? Ναι, εννοείται, εννοείται. Σίγουρα και μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, πολύ καλύτερα. Για πες τώρα, τι έγινε το Σάββατο έτσι και άλλαξε η εικόνα της ομάδας προς το καλύτερο, και ταπεινή μου άποψη είναι ότι μάλλον είναι και καλύτερη φετινή εμφάνιση στα παιχνίδια τα επίσημα. Εντάξει, θεωρώ ότι από το μάτς με την Τενερίφη η ομάδα δείχνει σημεία βελτίωσης και συσπήρωσης. Παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Με τον Άρη, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο, ήμασταν... Όχι το τελευταίο δεκάλεπτο, ένα κακό δίλεπτο, θεωρώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια ήμασταν πολύ καλοί. Εντάξει, τη Νεπτούνα σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, που περισσότερες ομάδες χάνουν πολύ, μπορέσαμε και αποφύγαμε τη συντριβή. Και ίσως με ένα σουτ παραπάνω και να ήμασταν μέσα στο παιχνίδι ξανά προς το τέλος του μάτς. Και στο Ρέθυμνο παίξαμε καλά, ήμασταν διαβασμένοι ίσως καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Περιορίσαμε την αθλητικότητά τους. Και από εκεί και πέρα δέθηκαν και αρκετοί μας παίχτες σε πολύ καλή βραδιά. Εκεί που κολλήσαμε πάντα είχαμε ένα παίχτη και μας συγκολούσε. Έτσι ήρθε, θεωρώ, είναι εκεί. Λίνο, αυτό που λες ότι ήταν πολλοί παίχτες έτσι σε καλή βραδιά και πάντα έτσι κάποιος βρισκόταν, και όντως κάποιος βρισκόταν να ξεκολλάει. Είναι τόσο πολύ θέμα ημέρας περισσότερο ή έχει να κάνει με τη συγκέντρωση όλων όσων είναι στο γήπεδο? Εντάξει, σίγουρα η συγκέντρωση στο μπάσκετ θεωρώ για μένα παίζει το πιο σημαντικό ρόλο. Απλά θεωρώ και ότι η διακοπή του κυπέλου για εμάς ήταν πολύ θετική. Μας βοήθησε να δουλέψουμε μια εβδομάδα σε πράγματα που δεν είχαμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε τόσο καιρό με τους συνεχόμενους αγώνες. Mm-hmm. Είδαμε βίντεο, ήμασταν πιο συγκεκριμένοι πολύ. Και αυτό βοήθησε, θεωρώ, αρκετά στη συγκέντρωσή μας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι από το παιχνίδι με την Τενερίφη και μετά, όντως η ομάδα και καλύτερη εικόνα έχει και πιο συσπηρωμένη δείχνει. Μήπως τελικά εκείνη η απόφαση για τον dealer της ομάδας, όλους εσάς που είστε μέσα σε αυτή, σας έκανε έτσι να είστε, πώς να το πω, όχι πιο ενωμένοι, αλλά ξέρεις, πιο έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Γιατί έφυγε ένας παίχτης και μείναμε λιγότεροι, να το πω κάπως έτσι. Εντάξει, σίγουρα όταν φεύγει και ο ηγέτης αυτής της ομάδας, γιατί καλός κακός ο Ντίλαρντ μέχρι και όταν ήταν ο ηγέτης της ομάδας, κάποια άλλα παιδιά πρέπει να βγουν μπροστά. Τι να πω, εντάξει, η ποιότητά του είναι αδιαφυσβήτητη του Ντίλαρντ, ήταν πολύ ποιοτικός παίκτης, οπότε έπρεπε να βγουν παραπάνω από ένας παίκτης μπροστά για να καλύψουν το κενό του. Εντάξει, τώρα το καταφέραμε και ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μέσα σε αυτούς που λες ότι βγήκαν μπροστά είσαι και εσύ, έτσι, γιατί άλλο ρόλο βλέπαμε στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι. Ναι. Άλλο ρόλο βλέπουμε τώρα, με περισσότερο χρόνο συμμετοχής, με περισσότερες πρωτοβουλίες. Ναι. Και στα δύο παιχνίδια, ας πούμε, τα τελευταία στην Ελλάδα, με τον Άρη και το Ρέθυμνο, εγώ είδα και ένα Χρυσικόπουλο που και την μπάλα ζητούσε και μεγάλα σουτ έβαλε. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχεις κάνει και εσύ ένα βήμα μπροστά βάσει και των αναγκών της ομάδος. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Τον τελευταίο καιρό απολαμβάνω και εγώ την ύπαρξή μου μέσα στην ομάδα και το παιχνίδι. Τι να σου πω, μακάρι να συνεχίσω έτσι και καλύτερα αν γίνεται. Τώρα, εσείς έχετε ξεκινήσει μια... Όσοι είστε εδώ και κάποια προπόνηση έτσι και λίγο πιο χαλαρά, από την Πέμπτη θα υπάρχει ένας καινούριος παίχτης. Εμείς εδώ στην εκπομπή προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν πατάς ένα κουμπί και μπαίνει ένας παίχτης μέσα σε μια ομάδα. Ο κάθε παίχτης θέλει χρόνο. Και επειδή σας γενικά έχετε από το ξεκίνημα της σεζόν ταλαιπωρηθεί με αλλαγές, με τραυματισμούς, με μικρό τραυματισμούς, έτσι κάποιος που θα χάσει μια-δυο προπονήσεις και δεν θα παίξει ή τέλος πάντων θα μπει στο παιχνίδι ανέτοιμος, όλη αυτή η διαδικασία σας ζορίζει παραπάνω? Εντάξει, σίγουρα σε καμία ομάδα δεν ευχαριστούν να λείπουν παίχτες. Σε πάει πίσω στα σχέδιά σου. Αλλά αυτή η διακοπή τώρα, οι δύο εβδομάδες που έχουμε κενό, θεωρώ ότι θα δουλέψουν μόνο υπέρ μας. Και μην ξεχνάμε ότι καμία ομάδα δεν χτίστηκε τον Νοέμβριο, ειδικά όταν είναι κατά το 80% καινούρια. Εντάξει, θέλουμε και εμείς λίγο πίστοση χρόνου και θεωρώ ότι με τη δουλειά που κάνουμε και επειδή έχουμε καλούς παίχτες, αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούμε και θα δικαιώσουμε και τον κόσμο.
που δικαιολόγημα να έχει περισσότερες απαιτήσεις φέτος. Είπες ότι με τη δουλειά που κάνουμε και επειδή έχουμε καλούς παίχτες, πιστεύεις ότι η εικόνα της ομάδος μέχρι τώρα, τα αποτελέσματα που έχει, ίσως λίγο η ίδια η ομάδα να έχει αδικήσει και τον εαυτό της? Ναι, θεωρώ ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Κάναμε κακές ήττες, αλλά και αυτό το πρόγραμμα είναι, εντάξει. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, από εδώ και πέρα προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Ωραία. Εσύ Λίλ, όταν βλέπεις τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη στα γανανόλευκα της Εθνικής στα 35, τι συνέστημα έχεις? Σίγουρα νιώθω, είμαι πολύ περήφανος για τον Βαγγέλη. Είναι κάτι που πρέπει να είναι κάτι που πιστεύω ότι έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και χρόνια. Ο Βαγγέλης εδώ και χρόνια, αν εξαιρέσουμε τους Έλληνες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ειλικρινά πιστεύω ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο τεσάρι που έπαιζε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε μόνο περηφάνεια μπορεί να νιώθει αυτό, παιδί. Και από δίπλα και ο Κόνιαρης που φέτος είναι... κάνει και αυτός έτσι ένα βήμα μπροστά, όπως είπαμε και πριν. Δηλαδή ναι. Και στο Ρέθυμνο, ειδικά το Σάββατο που είχε και τις 10 assist. Ναι. Σίγουρα το είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και θέλει πάρα πολύ ωραία να συζητάμε για αυτό. Ναι, σωστά. Η συνέχεια, δηλαδή, okay, τώρα υπάρχει ένα διάστημα διακοπής. Υπάρχει και μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία έχετε μείνει πίσω, νομίζω, και με κάποιες ήττες άσχημες, ειδικά εντός έδρας, που σας κράτησαν πολύ πίσω. Αυτά με οι δύο ήττες με Τενερίφη και Γκαζιαντέμπ. Και πέρσι όμως, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε δύο ήττες εντός. Και καταφέραμε να περάσουμε και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη, δεν είμαι σίγουρος, συγχώρεσέ με. Ναι. Τώρα έχουμε δύο εντός έδρας παιχνίδια στο Champions League. Οπότε είναι μια καλή αρχή, θεωρώ, να πάρουμε αυτά τα παιχνίδια και να ξαναμπούμε στο παιχνίδι της πρόκρισης. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω και ένα τελευταίο που έχει να κάνει με σένα, αλλά θέλω να μου απαντήσεις, ωραία. Δεν θέλω να το κρατήσεις. Γιατί αυτοαποκαλείσαι Ιρακινός μπασκετμπολίστας? Θέλω την απάντησή σου. Πες μου. Ο Ζάρας μου το έκανε. Ναι. Με αφορμή τι, εξωτερική εμφάνιση, τι, κάτι θα υπάρχει, ένα inside story, δεν μπορεί. Εμφάνιση. Όχι, ρε φίλε, σε έχει αδικήσει. Όχι, εντάξει, είναι άδικο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Αυτά από τον Λίνο Χρυσικόπουλο.